συνεχιζόμενη της απαράδεκτης τουρκικής κατοχής, έχουμε χρέος με ενότητα και ομοψυχία να εξαντλήσουμε κάθε ειρηνική προσπάθεια για την επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δ. Αθηνά Μιχαηλίδου, μιλώντας στο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της Τσάδας. Αναφερόμενη στην επιδιωκόμενη λύση, η κυρία Μιχαηλίδου αναφέρθηκε σε μια λύση απόλυτα συμβατή με τα περικύπρου ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές της διεθνούς νομιμότητας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μιας λύσης πρόσθεσε που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε Κύπριου πολίτη, απαλλάσσοντας την πατρίδα μας από τα κατοχικά στρατεύματα, τα επεμβατικά δικαιώματα και τις εξαρτήσεις από τρίτες χώρες. Αν μπορούμε, είπε η Υπουργός Παιδείας, να απολαμβάνουμε τα δικαιώματά μας ως πολίτες του ανεξάρτητου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι γιατί σε κοινότητες όπως η Τσάδα ανατράφηκαν γενναία παλικάρια όπως ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο Βλαδίμηρος Ηρακλέους, ο Ανδρέας Χριστοδούλου και ο Ηρόδοτος Σάβα, είναι γιατί σε κάθε σπιθαμία αυτού του νησιού έζησαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν διαχρονικά άντρες, γυναίκες και παιδιά που είχαν βαθιά ριζωμένη μέσα τους την αγάπη για την πατρίδα. Μνημονεύουμε και τιμούμε τον ήρωα σύμβολο του αγώνα της Ιώκα, Ευαγόρα Παλικαρίδη, τον ήρωα πεσώντας στις μάχες ενάντια στην τουρκική ανταρσία του 1963-64 Βλαδίμηρο Ηρακλέους, τον ήρωα πεσώντα εν ώρα καθήκοντος Ανδρέα Χριστοδούλου και τον ήρωα πεσώντα κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974 Ηρόδοτος Σάβα, οι οποίοι με απόλυτη προσήλωση στις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θυσίασαν συνειδητά τη ζωή τους για την πατρίδα μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, το παράδειγμα των ηρώων αλλά και των ανώνυμων πρωταγωνιστών που όρισαν με τη δική τους διαδρομή την πορεία του τόπου αποτελεί για μας φάρο φωτεινό. Το δικό τους ανάστημα που ορθώθηκε ασπίδα υπερπίστεως και πατρίδας και ανάχωμα στις όποιες επιβουλεύσεις των κατακτητών έγραψε και διδάσκει ιστορία. Την πιο χρυσή σελίδα της πολυτάραχης ιστορίας της Κύπρου μας αποτελεί ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ του 1955-59. Ένας αγώνας που αντανακλούσε την έντονη διαμαρτυρία ενός λαού έναντι στην αδικία μέσα στην οποία ζούσε και στην περιφρόνηση μέσα στην οποία τον κρατούσαν οι Άγγλοι κατακτητές. Νεαροί αγωνιστές, έφηβοι μαθητές, φλογισμένοι ιερείς, δάσκαλοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι, ακόμα και μικρά παιδιά, ένωσαν τις δυνάμεις τους, συμμετείχαν μαζικά και ανέλαβαν βαρύ φορτίο της εθνικής αποστολής, πιστεύοντας με σθένος την επίτευξη του ιερού σκοπού. Στο μνημόσυνο των τεσσάρων παλικαριών της Τσάδας, των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Βλαδίμηρου Ηρακλέους, Ανδρέα Χριστοδούλου και Ηρόδοτου Σάβα, παρέστηκε ο πανιερώτατος Γουινέας κ. Γιώργιος Υπέρτιμος και έξαρχος παραθαλασσίας Αφρικής και εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στην Αθήνα. Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Τσάδας, Παύλος Χατζηνικόλας, σε χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως πρωτοβουλίες όπως τη σημερινή είναι αναγκαίες, έτσι ώστε να συντηρούμε ζωντανή και άσβεστη τη μνήμη των ανθρώπων που πρόσφεραν σε αυτόν τον τόπο και να αντλούμε διδάγματα από την ιστορία και να χαράξουμε το δρόμο μας προς το μέλλον. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στον ιερό ετούτο χώρο με την επιβαλλόμενη συνότητα αλλά και με συνέστηση του χρέους και της εθνικής ευθύνης απέναντι στην ιστορία και τον τόπο για να ποτίσουμε το οφειλόμενο φόρο τιμής στα άξια τέκνα της πατρίδας μας και της κοινότητάς μας. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Βλαδίμηρος Ηρακλέους, Ανδρέας Χριστοδούλου και Ηρόδοτος Σάβα. Πρωτοβουλίες όπως τη σημερινή είναι αναγκαίες έτσι ώστε να συντηρούμε ζωντανή και άσβεστη τη μνήμη των ανθρώπων που πρόσφεραν σε αυτόν τον τόπο και να αντλούμε διδάγματα από την ιστορία για να χαράξουμε το δρόμο μας προς το μέλλον. Η μνήμη μας σήμερα ανατρέχει στα δύσκολα χρόνια του 55, του 64 και του 74. Τότε που ο λαός μας αποφάσισε με πράξεις ροϊσμού και αυταπάρνησης την υπεράσπιση των δικαίων του και της εθνικής του αξιοπρέπειας. Είναι γεμάτες τις σελίδες της κυπριακής ελευθερίας
με θυσίες λαμπρών αγωνιστών, με πράξεις ηρωισμού και αυταπάρνησης, όπως αυτές των ηρώων που τυπούμε σήμερα. Προηγήθηκε η Αφή Φλόγας από τον δρομέα Πέτρος Τηλιανού του Σωματείου Περικλή Δημητρίου, η έπαρση σημαίας, αφιέρωμα μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Τσάδας, ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και κατάθεση στεφάνου.